Είναι μια απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, είναι ειδικό δικαστήριο που κρίνει τα, τα μισθολογικά των δικαστικών λειτουργών. Έκρινε παράνομε και αντισυνταγματικέ τι μειώσει, τι περικοπέ τη συντάξη των δικαστών κατά 40% με το λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου και βεβαίω αντισυνταγματικέ και τι μειώσει που είχαν υποστεί στι συντάξει με νόμο του 12. Με δύο λόγια, είπε ότι οι συντάξει των δικαστών πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2012. Παράδειγμα δηλαδή, ο πρόεδρο του Αριού Πάγου που είχε φτάσει με με τον νόμο Κατρούγκαλου να παίρνει σύνταξη 1.500 ευρώ, 1.450. Τώρα θα επανέλθει στα επίπεδα του 12. Βεβαίω, το σημαντικό αυτή τη αποφάσεω, όπω εκτιμούν νομικοί, είναι εάν θα επηρεάσει yeah, yeah. την απόφαση που αναμένουμε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου mm -hmm. τη Επικρατεία το αργότερο μετά το Πάσχα, που αφορά τα αιτήματα χιλιάδων συνταξιούχων, που κι αυτοί έχουν προσφύγει δικαστικά και περιμένουν να δουν τι θα πει το δικαστήριο σχετικά με τι περικοπέ των συντάξεών του από αυτό το τελευταίο. Νόμο. Σημειώνω ότι το δικαστήριο αυτό που αποφάσισε αυτό που αποφάσισε για του συνταξιούχου δικαστέ δεν αποτελείται κατά πλειοψηφία από δικαστέ, αλλά από έγκριτους νομικού για λόγου προφανείς, για να μην είναι Γιάννης Κερνάη και Γιάννη Σπίνη.